Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι την Αθήνα να συνομιλήσουμε με τον γνωστό εργατολόγο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, με φόντο όλες αυτές τις κινητοποιήσεις της ΔΕΗ, οι οποίες έληξαν βεβαίως την κόντρα που έχει ξεσπάσει και το δημοψήφισμα, αν γίνει, είναι ρευστή η κατάσταση και είμαστε έτσι στο στάδιο των διαβουλεύσεων και των συζητήσεων. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μητρόπουλο, από το Ηράκλειο. Καλό μεσημέρι, κυρία Σημειαντονάκη. Πολύ σας ευχαριστώ και εσάς και το σταθμό σας για την τιμή που μου κάνετε. Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα να συνομιλήσουμε και δώστε μας ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει από αυτό που μόλις προανέφεραν. Έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη. Βεβαίως έχει λήξει η απεργία, αυτό το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται με το δημοψήφισμα? Υπάρχει κάτι νεότερο με αυτή την προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Σήμερα το μεσημέρι αργά με τον πρόεδρό μας συγκαλείται η πολιτική γραμματεία, της οποίας είμαι μέλος, το ανώτατο όργανο του κόμματος, και θα αποτιμήσουμε την κατάσταση μέχρι τώρα και βέβαια θα υπάρξει εξειδίκευση της θέσης μας και από αυτού, κυρία Σημειαντονάκη. Συνεπώς τις προσεχείς ώρες θα ενημερωθεί η κοινή γνώμη για τις πρωτοβουλίες και για τις θέσεις του Προέδρου και του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς αναμένουμε όλοι μας να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Βεβαίως τα δικαστικά δεδομένα είναι τα συγκεκριμένα. Το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην επιστράτευση είναι έκτακτου χαρακτήρα και εκτός συνταγματικής και ένομης τάξης. Η κυβέρνηση το επιστράτευσε υποστηρίζοντας αρκετά ψέματα. Τα τρία ψέματα τα οποία υποστηρίζει μέχρι σήμερα, είδα στις τηλεοράσεις, η κυβέρνηση, το μνημόνιο, νόμος 40-46, όπως εσείς γνωρίζετε, οι εγρήγοροι Κρήτες, ότι προβλέπει την ιδιωτικοποίηση ολόκληρης της ΔΕΗ. Το δεύτερο που προβλέπει ο νόμος 40-46 λέει τα χρήματα να μην πάνε, το απαγορεύει για επενδύσεις στη ΔΕΗ, αλλά να πάνε μόνο στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων και Βεβαίως υπέρ των δανειστών και του χρέους. Και το τρίτο που προβλέπει το μνημόνιο, ο ίδιος νόμος, η σχετική σελίδα είναι η 811 του δεύτερου μνημονίου, είναι να απελευθερωθούν αμέσως τα τιμολόγια, προς τα πάνω εννοείται, να καταργηθούν όλα τα νόμιμα και τα κοινωνικά, και υπάρχει πρόνοια μόνο για τις οικογένειες ακραίας φτώχειας ή άκρως ευπαθείς κατηγορίες. Αυτά τα τρία ψέματα τα έχει αναποδογυρίσει η κυβέρνηση, προσδοκώντας να πείσει την ελληνική κοινή γνώμη, την ευρώντητη, ότι μάχεται υπέρ των δημοσίων αγαθών. Τώρα, με την εμπειρία σας και έχοντας ζήσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, στα χρόνια του μνημονίου αναφέρουμε, υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με άλλα κόμματα για ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο είναι το συγκεκριμένο, κύριε Μητρόπουλε? Δεν υπάρχει, διότι, κυρία Σημειαντονάκη, αγαπητή Ρένα, τα ζητήματα τα οποία αναφέρονται στις ιδιωτικοποίησεις έχουν να κάνουν με την Ελλάδα της μεταχρεοκοπίας. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση, αν θέλει να είναι πατριωτική και να μάχεται υπέρ των συμφερόντων του λαού της, να υποστηρίζει ότι η ενέργεια ή το νερό θα πρέπει να περάσουν στην αδιφάγο ιδιωτική πρωτοβουλία που θέλει κέρδος και αίμα. Υπάρχει και φτηνό εργατικό κόστος. Το να στηριχθεί μια επιχείρηση η οποία συνδέεται με χαμηλό εργατικό κόστος, όπως έκανε και η ΕΟΤΕ, ή να απολύσει 5-6-7.000 εργαζόμενους, δεν είναι επιτυχία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Συνεπώς δεν μπορούν οι Έλληνες να πιστέψουν όλα αυτά τα ψέματα, ότι δήθεν το παράδειγμα του ΟΤΕ που λειτουργεί τα τελευταία 7 χρόνια με 7.500 λιγότερους εργαζόμενους και με καθυλωμένους τους μισθούς, ότι είναι παράδειγμα για τα νέα παλικάρια, αγόρια και κορίτσα, τα οποία καλούνται να λειτουργήσουν και να αμοιφθούν με 400 και 500 ευρώ, υπό αυτή την έννοια. Και το ιδανικό μιας ιδιωτικής επιχείρησης πρώην κρατικής που θα στηρίζεται στην εξαθλίωση μισθών και συντάξεων και στη μισή απασχόληση, στο μισό όγκο απασχόλησης, δεν μπορεί να είναι το όνειρο των νέων Κρητών και των νέων Ελλήνων. Εντάξει, όμως, κυρία Μητρόπουλε, πρέπει να μας ξεκαθαρίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα σας, αν συμφωνεί έστω και με μία αποκρατικοποίηση, έστω και με μία ιδιωτικοποίηση, γιατί σας κατηγορούν το κόμμα σας ότι λέτε σε όλα όχι.
κυρία για λόγους ευνόητους, προκειμένου τέλος πάντων να πάρετε τις εκλογές όταν αυτές γίνουν και με το μεγαλύτερο έτσι δυνατό υψηλότερο ποσοστό. Και από την άλλη, θέλω να μου πείτε αν κατά την άποψη τη δική σας υπάρχει έστω και ένας τομέας στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ναι στην ιδιωτικοποίηση. Όλα δηλαδή λειτουργούσαν μια χαρά και τώρα λέμε όχι σε όλα αυτά που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, με τον όποιο τρόπο προσπαθεί να τα κάνει. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε τώρα. Κυρία Σημειαντονάκη, στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας του νερού δεν λέμε όχι. Λέμε ότι εγκληματίζει η αστική, η ελληνική τάξη, και εγκληματούν και όλοι συνενούν και όσοι ενθαρρύνουν την κυβέρνηση να παραδώσει στους ιδιώτες την ενέργεια και το νερό. Την ενέργεια, επειδή σε μια Ελλάδα της μεταχρεοκοπίας θα είναι απαραίτητος πυλώνας η κρατική διαχείριση του δημόσιου αγαθού, να παράξει καλοπληρωμένες θέσεις για τα Ελληνόπουλα, αλλά να στηρίξει και την αηφόρα και την αναδιάθρωση μετά τη χρεοκοπία και βεβαίως το νερό, το οποίο είναι το σημαντικότερο και πολυτιμότερο κοινωνικό αγαθό. Άρα και μέσα από το σταθμό σας καλούμε την κυβέρνηση να μην εγκληματίσει και κυρίως να μην λέει ψέματα στους Έλληνες ότι προσδοκά και προσβλέπει στην ανάπτυξη της χώρας παραδίδοντας τα δημόσια αγαθά. Επαναλαμβάνω, την ενέργεια και το νερό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τη θεωρεί μόνο ως ένα μετερίζει αντίστασης και αντίδρασης στην πολιτική της κυβέρνησης, αλλά θεωρεί χρέος. Δεν έχουμε λόγο να υπάρχουμε. Δεν έχει λόγο να υπάρχει αριστερά εάν συνενέσει την ενέση να παραδοθεί η ενέργεια και το νερό στους ιδιώτες. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει άλλη προοπτική. Δηλαδή τα υπόλοιπα τα συζητάτε? Τίποτα δεν συζητάμε στα δημόσια αγαθά, αλλά κυρίως επιμένουμε η κυβέρνηση. Γι' αυτό και μέσα από το σταθμό σας όλοι οι Κρήτες που έχετε τέτοια πατριωτική ιστορία να συνενέσετε, να ξαμπολιθείτε στους δρόμους, να μην παραδοθεί η ενέργεια στους ιδιώτες. Ποιος ιδιώτης θα μπει έστω στο 30% και θα κάνει φτηνότερο το ρεύμα? Δηλαδή αυτό το αυτονόητο ερώτημα δεν πρέπει να το απαντήσουμε. Ποιος ιδιώτης θα μπει στην κατακερματισμένη και παραδομένη στην ασωτεία τη δημοσιονομική πρώην δημόσια επιχείρηση και θα έρθει ο ιδιώτης να επιβραβεύσει τους πολίτες προσφέροντας φθηνότερη ενέργεια? Δηλαδή γιατί εδώ η κυβέρνηση δεν μπαίνει και τα στελέχη, έχετε και εσείς βουλευτές κάτω που δυστυχώς έχουν ψηφίσει 450 εφαρμοστικούς νόμους που εξαθλιώνουν συμπατριώτες τους, που καθυλώνουν τους μισθούς, που καταβυθίζουν τις συντάξεις. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι πατριωτικά να δούμε το ζήτημα της ενέργειας και να εμποδίσουμε την κυβέρνηση να παραδώσει στους δανειστές. Δεν είναι το 1 δισεκατομμύριο που θα παραδώσει, όχι στη ΔΕΗ για επενδύσεις που ψεύδονται οι κυβερνητικοί, αλλά θα το παραδώσει στο ΤΑΙΠΕΔ και αυτό στους δανειστές. Άρα λοιπόν ο μισθός, η σύνταξη, το ρεύμα, το νερό μέχρι το 2060, όπως προβλέπουν τα μνημόνια, θα πρέπει να αποπληρώνουν χρέος. Δεν είναι προοπτική για τον ιστορικότερο λαό της Ευρώπης αυτό το οποίο επιχειρούν οι μνημονιακοί στην πατρίδα μας. Κύριε Μητρόπουλε, και επειδή ακριβώς το θέμα αφορά όλους τους εργαζόμενους, όσοι είναι πλέον εργαζόμενοι, έτσι, και δεν είναι στο Ταμείο Ενεργείας ή αν προσπαθούν να βρουν δουλειά χωρίς τύχη, θέλω να σας ρωτήσω αναφορικά με το μέλλον των εργασιακών στη χώρα μας. Έχουμε ζήσει άγριες καταστάσεις τα τελευταία 4 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω αν επιφυλάσσονται εκπλήξεις και για το μέλλον. Το βαθύτερο μνημόνιο, κυρία Σημειαντονάκη, θα εφαρμοστεί τώρα. Ήδη από προχθές το κράτος έπαψε να εγγυάται τις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες θα μειωθούν την προσεχή διετία και ύστερα θα καταργηθούν. Από 1η-1η-2015 το κράτος θα εγγυάται μόνο το 1/3 των σημερινών συντάξεων, το άλλο κατά τον νόμο θα τον εγγυώνται τα ταμεία, τα οποία δεν μπορούν να εγγυηθούν. Οι 7 στις 10 θέσεις που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο δίχρονο είναι θέσεις του 500άρικου. Δηλαδή καταργείται, όπως λέει το επίσημο πρόγραμμα Εργάνια, αν πείτε στο Υπουργείο Εργασίας στο site, καταργούνται
θέσεις των 1.200 και δημιουργούνται 3 θέσεις ή 2 θέσεις του 400. Δεν είναι αυτό μέλλον για σύγχρονους ανθρώπους. Δεν είναι μέλλον για φιλόδοξους νέους, για τους νέους των πτυχίων, των σημαντικών, των τυπικών προσόντων. Πρέπει να σταματήσει τη χρεοκοπία της ζωής, των μισθών και των συντάξεων. Πρέπει να μπει άλλος σκοπός στην πατρίδα μας. Υπό αυτή την έννοια δεν μπορεί να συνεχίσει η κυβέρνηση υποταγμένη και παραδομένη στους δανειστές. Και ας ξεκινήσετε κι εσείς, λέω, διότι έχετε να διδάξετε πατριωτισμό, σθένος, να το πείτε στους πολιτικούς να σπέψουν γρήγορα, να ακυρώσουν τους μνημονιακούς νόμους, οι πολιτικοί που τους ψήφισαν, που εξαθλιώνουν τους συμπατριώτες τους χωρίς καμία προοπτική. Λοιπόν, κύριε... Υπό αυτή την έννοια μπαίνουμε σε πατριωτικότερα καθήκοντα, όχι μόνο εμείς η αριστερά, αλλά όλοι οι πολιτικοί. Κύριε Μητρόπουλε, με τίποτα ευχάριστο μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση και τη συνομιλία μας αυτή? Η Κρήτη είναι, είσαστε ευχάριστοι άνθρωποι, είσαστε αισιόδοξοι άνθρωποι, έχετε τουρισμό, αλλά για τους νέους μας, με αυτά που έχουν ψηφίσει, ευχάριστο όταν παραδίδεται η ενέργεια σε ιδιώτες, με ψέματα που λέει η κυβέρνηση. Γι' αυτό τα λέμε, στο βάθος κρίνεται η ευχαρίστηση του αισιόδοξου σε αυτά που λέμε. Η ελπίδα της αισιοδοξίας, η ελπίδα ότι πρέπει να τους σταματήσουμε και ας μην μπαίνουμε αυτά τα συγκυριακά φαινόμενα του βεβαίως του μεγάλου άλματος και κύματος του τουρισμού που είναι επιτυχία. Όπως είναι επιτυχία το ότι μείναμε στην ευρωπαϊκή ζώνη. Είναι επιτυχία το ότι παραμείναμε στο ευρώ. Αλλά είναι αθλειότητα το να υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι παραδίδοντας την ενέργεια, τη ΔΕΗ, τα λινοπεράματα, τη ΔΕΗ στους ιδιώτες, θα ευτυχήσουν οι νέοι και οι νέες της πατρίδας μας. Κύριε Μητρόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ χαίρετε, για αυτή την επικοινωνία, έστω και σύντομη. Καλό σας μεσημέρι.